Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Οργισμένοι έξω από το δικαστικό Μέγαρο Πύργου περίμεναν συγγενείς και φίλοι της οικογένειας της 11χρονης Βασιλικής, τον θείο και καθομολογίαν δολοφόνο της. Την ώρα που το περιπολικό της Ελλάς προσέγγιζε το σημείο για να οδηγηθεί ο 37χρονος στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας, ώστε να απολογηθεί, το εξαγριωμένο πλήθος όρμηξε προς το μέρος του. Λόγω των επεισοδίων, η μεταγωγή του δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ελήφθη απόφαση να μην σταματήσει το περιπολικό για λόγους ασφαλείας. Παιδιά από εκεί δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ παιδιά. Παραμένουμε κυρίες και κύριοι σε αυτό το φρικτό έγκλημα που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα και καλωσορίζουμε στο στούντιο τον συνάδελφο δικαστικό συντάκτη από την εφημερίδα Πατρίς, Γιάννη Τσουκαλά, για να μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πέτρο. Αντιμέτωπος με 3 κακουργήματα και 2 πλημελήματα είναι πλέον ο 37χρονος καθομολογία δολοφόνος της 11χρονης Βασιλικής. Μπορούμε να πούμε ότι σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση για τα ηλιακά δεδομένα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών Ηλίας μετέβη σήμερα το μεσημέρι για λόγους ασφαλείας στο μέγαρο της αστυνομικής διεύθυνσης Ηλίας προκειμένου να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος του παιδοκτόνου. Οι κατηγορίες λοιπόν που το απήγγειλε σε βάρος του 37χρονου αφορούν τα δικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο, της απόπειρας βιασμού ανηλίκου, της απαγής ανηλίκου, της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας, ενώ συνέχεια τον παρέπεψε για κύρια ανάχρηση στην ανακρίτρια Ηλίας. Ο 37χρονος, χωρίς την παρουσία συνηγόρου υπεράσπισης, καθώς δεν έχει διοριστεί ακόμα κάτι που αναμένεται να γίνει, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 14 Ιουνίου. Όμως πρέπει να σημειώσουμε πως παραμένει ακόμα άγνωστο το αν η απολογητική διαδικασία θα λάβει χώρα στο δικαστικό Μέγαρο Πύργου ή το αν η ανακρίτρια Ηλίας μεταβεί στο κτίριο της αστυνομίας, καθώς συντρέχουν λόγοι της μη ασφαλούς διεξαγωγής της απολογίας του κατηγορούμενου. Η τοποθεσία λοιπόν που θα λάβει χώρα η απολογία θα αποφασιστεί σήμερα ή αύριο κατόπιν συνεννόησης αστυνομικών και δικαστικών αρχών. Όπως είδαμε νωρίτερα και στα πλάνα της ΣΟΡΤ, σήμερα το πρωί επικράτησε μεγάλη ένταση έξω από το δικαστικό Μέγαρο του Πύρου, καθώς είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς αλλά και πολίτες με στόχο να επιτεθούν στον κατηγορούμενο. Όπως είδαμε, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο όταν τα αυτοκίνητα της αστυνομίας προσπάθησαν να προσεγγίσουν την πλαϊνή είσοδο των δικαστηρίων για να οδηγήσουν τον δράστη ενώπιον του εισαγγελικού λειτουργού. Ωστόσο, το εξαγριωμένο πλήθος κινήθηκε με επιθετικές διαθέσεις με στόχο τον κατηγορούμενο, ενώ μερικοί αποπειράθηκαν να το χτυπήσουν, ανοίγοντας μάλιστα και την πόρτα του περιπολικού. Μετά την επέμβαση της αστυνομίας και μετά από μερικά λεπτά έντασης, η κατάσταση εκτονώθηκε. Ωστόσο, όπως είπαμε και παραπάνω, δεν κατέστη εφικτό η κίνηση της ποινικής δίωξης να γίνει μέσα στο δικαστικό Μέγαρο του Πύργου, Πέτρο. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Η φρίκη σε όλο της το μεγαλείο καταγράφεται στο βίντεο που ακολουθεί, στο οποίο αποτυπώνεται καρέ-καρέ το χρονικό της άγριας και αποτρόπαιης δολοφονίας της 11χρονης Βασιλικής από τον ίδιο της το θείο, που έκανε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Οι ώρες της αγωνίας και η τραγική κατάληξη για το 11χρονο Αγγελούδη, που έχει συνταράξει το Πανελλήνιο, καταγράφονται στο ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Κώστα Γκελντή. Η φρίκη αποτυπώθηκε σε όλη της την τραγική διάσταση πάνω στο άψυχο κορμάκι της 11χρονης από τη μυρτιά του πύργου, που βρέθηκε άγρια δολοφονημένη από τα χέρια του ίδιου της του θείου. Το σκηνικό της τραγωδίας άρχισε να διαγράφεται από τις απογευματινές ώρες, και ενώ οι δικοί της άνθρωποι αγωνιούσαν μετά και την εξαφάνισή της από το σπίτι. Δυστυχώς, αρκετά χιλιόμετρα μακριά τους και στην περιοχή Καταράχη, στον Ηλιακό Κάμπο, το μόλις 11 ετών κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό και σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση. Σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της 11χρονης Βασιλικής. Αυτό που ερευνούν οι αρχές είναι αν το παιδί δολοφονήθηκε εδώ ή αν μεταφέρθηκε ήδη νεκρό. Στο σώμα της μικρής υπήρχαν τα σημάδια μιας εγκληματικής ενέργειας που δεν τη χωρά ανθρώπινος νους. Βαθιά χαραγμένα στο κορμί της από κατσαβίδι που χρησιμοποίησε ο καθομολογίαν δολοφόνος. Η αγκώνα μου σκόταν σήμερα εκεί πάνω στο σπίτι που μένω εγώ. Και αυτό σκόταν το χειμώνα εκεί πάνω. Αλλά μια δόση συνόκοψε από την πιθαμίνη εκεί πάνω. Στο σπίτι το δικό μου. Εν τω μεταξύ αυτός είχε κάνει στο παρελθόν κι άλλο ένα. Αυτός είναι συγγενής της... Ναι, είναι αδερφός της, είναι ανιψός μου. Παιδί της αδερφής μου. Τι ακούσατε εσείς, τι μάθατε, πώς έγινε, τι έγινε, τι σας είπανε. Όπως άκουσα εγώ, το παιδί το περίμενε εγώ στην αγοράκι είχαμε στο διαστάβλος, πήγε να ψωνίσει και το έβαλα με στα μάξι και το ξεφάνισε. Το περίμενε το παιδί, είχαν ραντεβού. Όχι, όχι, τίποτα. Η εγγόνα σας. Ναι, είχε τίποτα, δεν είχε. Βαφτίσει το παιδί του δράστη. Α, μπράβο, ναι, σαν και κουμπάρι. Τα ίχνη της 11χρονης Βασιλικής χάθηκαν περίπου στις 9 το βράδυ της περασμένης Κυριακής από το χωριό Μυρτιά. Σύμφωνα με τη μητέρα της, η μικρή της είπε ότι θα επισκεφθεί το σπίτι του παππού της. Δεν πήγε ποτέ όμως, αλλά ούτε επέστρεψε στο δικό της. Ακολούθησαν δραματικές στιγμές με τους γονείς να δηλώνουν την εξαφάνισή της στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί, συντονισμένα από το πρώτο κιόλας λεπτό, προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες, χτενίζοντας όλο το χωριό αλλά και τις γύρω περιοχές. Το μούλο το έχει ξανακάνει! Το έχει ξανακάνει εδώ! Σ' άλλη κοπέλα! Αυτό θέλει σκότωμα! Πάλι εγώ έτσι. Κοπέλα σε συγγενή, σε γνωστή. Σε γνωστή άλλη. Πήγε και να το βιάσει. Και είχε πάλι δικαστεί. Θέλει τώρα εγώ να πάω να σκοτώσω ένα παιδί. Το θέλει να πάρω δίκηση πίσω. Το κάνω. Όπως θα σκότωσε το δικό μου, να πάω να σκοτώσω και εγώ παιδί. Το κεφάλι θέλει κόψη μου. Από την ώρα που δηλώθηκε η εξαφάνιση της Βασιλικής στα ξημερώματα της Δευτέρας, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, σε συνεργασία με την ΟΠΚΕ, με βάση και τις πληροφορίες που πήραν από τους γονείς του κοριτσιού για τα σημεία που είχε κινηθεί πριν εξαφανιστεί, αναζήτησαν υλικό από κάμερες. Έτσι, πολύ γρήγορα εντόπισαν το βίντεο που έδειχνε το κορίτσι να πλησιάζει το αυτοκίνητο του δράστη, το οποίο μάλιστα, όπως έλεγαν στο χωριό, πρόσφατα το είχε αγοράσει από τον πατέρα της 11χρονης. Είναι χαρακτηριστικό δε πως το άτυχο κορίτσι μαζί με τη μητέρα της, λίγο πριν εξαφανιστεί, έπλυνε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο στην αυλή του σπιτιού τους. Τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας αποτέλεσαν κλειδί για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο ανήκει στον 37χρονο θείο της ξάδελφο της μάνας. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του 37χρονου και στη διάρκεια της ανάκρισης στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλίας, ο άνδρας προσπαθούσε να πείσει ότι δεν είχε καμία σχέση με την εξαφάνιση του κοριτσιού, αλλά έπεσε σε αντιφάσεις και εν τέλει έσπασε. Καλλιεργώ τα δίπλα ντομάτες βιομηχανικές και καρπούζα. Και περνάμε κάθε μέρα από εδώ. Δεν είδαμε κάτι να μας υποψιάσει ότι κάτι έχει συμβεί. Απλά για τον τύπο αυτό ξέραμε πολλά, γιατί είχε ξανακάνει στο παρελθόν. Το 17 νομίζω πάλι απόπειρα βιασμού. Ψυχρός, κοινικός και χωρίς να δίνει λεπτομέρειες, ο 37χρονος παλιός γνώριμος των αρχών ομολόγησε τη δολοφονία. Ομολόγησε ότι είναι ο άνθρωπος που το βράδυ της Κυριακής άρπαξε, κατακρεούργησε και πέταξε στα χωράφια την 11χρονη Βασιλική. Αυτό που δεν είπε όμως, παρά τις επίμονες ερωτήσεις των αστυνομικών, είναι ποιο ήταν το κίνητρό του. Γιατί δηλαδή σκότωσε με αυτόν τον ιδεχθή τρόπο ένα κοριτσάκι μόλις 11 ετών. Το βράδυ με τους αστυνομικούς ψάχναμε παρέα με το θείο του παιδιού, το Σπυρόπλουρο Μπάμπι, και πήγαμε όλο παντού. Όλο το βράδυ ψάχναμε. Ναι, ψάχναμε με τα αυτοκίνητα, με τα πόδια, παντού. Και κοιτάγαμε παντού, από εδώ από εκεί, τίποτα.
Και ξαφνικά. Ο δράστης ήταν μαζί σας? Όχι, όχι, δεν ήταν εδώ πέρα. Είδαμε στο Facebook, ανέβαζε όμως φωτογραφίες για να βρεθεί το παιδί. Δεν είδα κάτι τέτοιο εγώ προσωπικά. Τώρα αν ήταν κάποιοι άλλοι δεν το γνωρίζω. Είχε έρθει το πρωί, ήρθε ο δράστης. Το πρωί κατά τις 5.30-6 ώρα ήρθε εδώ πέρα. Έκανε τον ανήξερο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το άψυχο κορμί της 11χρονης μετά από δική του υπόδειξη πεταμένο μέσα σε ένα χωράφι. Άμεσα στο σημείο έφτασε ιατροδικαστής και η σωρός μικρής μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας. Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι και σαν κοινωνία. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα ακόμα και αυτό του βιασμού. Αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι αν ο 37χρονος δολοφόνησε την 11χρονη Βασιλική στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα ή αν την είχε ήδη σκοτώσει από πριν και τη μετέφερε στο συγκεκριμένο σημείο. Και εγώ πριν λίγο έμαθα ότι βρέθηκε ένα κοριτσάκι εδώ σε κάποιο χωράφι. Είμαστε συγκλονισμένοι όλοι. Τι να πούμε. Είναι κάτι τρομερό. Ακούσαμε, είδαμε στην τηλεόραση το Amber Alert για το κοριτσάκι. Και μετά ξαφνικά άρχισε να έρχονται μηνύματα ότι βρέθηκε στην αρετή. Τι να σας πω, είναι τρομερό. Μάθαμε και για κάποιον φερόμενος δράστη. Ο οποίος λέει είναι από εδώ νομίζω ότι ομολόγησε, δεν είμαι σίγουρος. Ναι, μένει στο χωριό. Έχει 6 παιδιά. Συγκλονισμένοι. Αυτά τα παιδιά είναι τρομερά που συμβαίνουν. Δεν είμαστε εξοικειωμένοι. Απορίας άξιο είναι επίσης πως παρά την υπόδειξη του σημείου που πέταξε το αιχμηρό αντικείμενο το οποίο αποτέλεσε και το φωνικό όπλο, μέχρι και χθες το βράδυ αυτό δεν είχε βρεθεί. Ο 37χρονος δολοφόνος χθες τα ξημερώματα πήγε να παρηγορήσει τους γονείς 11χρονης, ενώ πριν συλληφθεί είχε αναρτήσει και στο Facebook φωτογραφία της μικρής και έκανε έκκληση για να βρεθεί το παιδί. Το 2017 ο 37χρονος καθομολογίαν δολοφόνος είχε συλληφθεί από τις αρχές για βιασμό 14χρονης. Το 2020 είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στη Ζάκυνθο σε φυλάκιση 9 ετών. Ωστόσο δόθηκε αναστολή στην εκτέλεση της ποινής του και αφέθηκε ελεύθερος και έτσι ουσιαστικά ήταν ατιμόρητος. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, καθώς μέχρι την Πέμπτη και με θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν σε πολλές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου θα διαρκέσει το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι ειδικοί χτυπούν καμπανάκι για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιές σε πολλές περιοχές όπως η Ηλία, η Μεσχνία και η Αργολίδα, ενώ σύμφωνα με σχετική απόφαση την Τετάρτη και την Πέμπτη τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά. Μέχρι και την Πέμπτη αναμένεται να κρατήσει το πρώτο κύμα καύσωνα που θα σαρώσει τη χώρα μας, με τη θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές να δείχνει πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Είχαμε μία απότομη, θα τη χαρακτήριζα, έσοδο του καλοκαιριού. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή θερμοκρασίες από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, οι οποίες θα φτάσουν και θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Ενδεχομένως θα δούμε και 42 και 43 βαθμούς Κελσίου στις λεγόμενες ευπαθείς στις ζέστη περιοχές. Από εκεί και πέρα το συγκεκριμένο κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη και από εκεί και πέρα θα έχουμε μια υποχώρηση του υδραργύρου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ μεγάλος είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Να πούμε καταρχήν ότι η επικινδυνότητα είναι πάρα πολύ ψηλή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της χαμηλής υγρασίας, η οποία αυξάνει κατακόρυφα την εφλεκτότητα των βασικών καυσίμων. Είναι δηλαδή πάρα πολύ εύκολο να υπάρξει φωτιά αν κάπου υπάρξει μια σπίθα. Η μόνη συμβολή για την οποία έχουμε να δώσουμε είναι να μην γίνεται καμία χρήση φωτιάς για κανέναν απολύτως λόγο. Είμαστε πλέον σε μια περίοδο του έτους όπου οι θερμοκρασιολογικές συνθήκες είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για να εκδηλώνονται βασικές πυρκαγιές και όταν αυτές εκδηλώνονται να έχουν και μεγάλη ένταση και να είναι δύσκολος ο έλεγχος τους, οπότε θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι για κανέναν απολύτως λόγο δεν κάνουμε χρήση φωτιάς. Μιλώντας στο Άξιον 24, ο καθηγητής καρδιολογίας Κωνσταντίνος Τούτουζας εφιστά την προσοχή, καθώς οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Αντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να προσέξει, διότι πέρσι είδαμε για πρώτη φορά στην Ευρώπη αύξηση των θανάτων, ειδικά Ιούλιο-Αύγουστο, ακόμη και σε χώρες Δυτικής Ευρώπης που δεν ήταν προετοιμασμένοι καλά. Εμείς ευτυχώς έχουμε μια εκπαίδευση σαν πολίτες. Ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά. Μην τα αφήνουμε στον ήλιο. Τα μικρά παιδιά επειδή έχουν μειωμένη επιφάνεια σώματος, δεν μπορούν εύκολα να αποβάλουν, δεν έχουν καλό θερμορυθμιστικό σύστημα. Οπότε θέλει πολύ προσοχή τα παιδιά. Να μην τα αφήνουμε πολύ ώρα στον ήλιο και ιδιαίτερα χωρίς υγρά, χωρίς νερό, να παθούν αφυδάτωση. Μετά είναι οι ηλικιωμένοι. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στους ηλικιωμένους και μετά πάμε σε ευπαθείς ομάδες
Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα όλοι μας δεχόμαστε τηλεφωνήματα από καρδιοπαθείς ή ανθρώπους που έχουν υπέρταση και οι οποίοι παίρνουν φάρμακα και ήδη έχουμε υποτάσεις, ορθοστατικές υποτάσεις, θα είπα να σηκωθεί ο άλλος και ζαλίζεται, οπότε θέλει πολύ προσοχή. Προσαρμογή των φαρμάκων. Φουντώνουν οι ζέστες, φουντώνει και η επιθυμία των πολιτών για δροσιά. Αυτό τουλάχιστον δηλώνει στην κάμερα ο εμπορικός κόσμος, σημειώνοντας παράλληλα ότι η άνοδος της θερμοκρασίας έφερε άνοδο και στις πωλήσεις κλιματιστικών. Οι πολίτες παίρνουν να αγοράσουν μονάδες ψήξης και ανεμιστήρες για να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες. Τα καταστήματα πώλησης και κατάστασης κλιματιστικών στην περιοχή βλέπουν τις παραγγελίες να αυξανόνται κατακόρυφα από πολίτες που δεν έχουν άλλο τρόπο να δροσιστούν στις δύσκολες μέρες που έρχονται. Όσον αφορά την κίνηση στα κλιματιστικά, έχει ανέβει η κίνηση και από ό,τι ξέρουμε ότι θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι, ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Η κίνηση έχει ανέβει πάρα πολύ. Πουλάμε και πολλούς ανεμιστήρες, αλλά τα πιο πολλά είναι κλιματιστικά. Γιατί πλέον οι θερμοκρασίες είναι υπερβολικές και δεν γίνεται κανείς να κάνει κάτι ένας ανεμιστήρας. Κλιματιστικά υπάρχουν πολλά, οι τιμές ποικίλουν ανάλογα το κλιματιστικό που θέλεις. Εμείς έχουμε από 380 ευρώ 9 τοποθετημένο κλιματιστικό, όλες τις μάρκες. Η κίνηση είναι αυξημένη, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Όπως ξέρουμε πάντα ο Έλληνας τελευταία στιγμή τρέχει, τρέχουμε κι εμείς. Πρόγραμμα, από ό,τι ξέρουμε και έχουμε ενημερωθεί ότι τα χρήματα θα πέσουν στη Θεσσαλία που υπήρχε το πρόβλημα, οπότε σταματήσαμε όλα τα προγράμματα. Δεν θα ξαναβγεί πρόγραμμα για κλιματιστικό. Μην περιμένει ο κόσμος να βγει πρόγραμμα για κλιματιστικά. Η ζήτηση αυτή την εποχή είναι αρκετά αυξημένη, ωστόσο μετά την αγορά του κλιματιστικού, οι πελάτες θα πρέπει να αναμένουν για την τοποθέτησή του στους χώρους τους. Καθώς η μεγάλη ζήτηση έχει επιφέρει και καθυστερήσεις, με τους τεχνικούς να προσπαθούν να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες καθημερινά. Και μην νομίζω ότι ο κόσμος ότι όπως παλιά το Σεπτέμβριο αρχίζουν τα κρύα, δεν υπάρχει περίπτωση και το Σεπτέμβριο θα έχουμε καύσονες. Έτσι πάει ο καιρός. Έχουν αλλάξει καιρία, έχει μείνει χειμώνα καλοκαίρι, δεν υπάρχει άνοιξη, δεν υπάρχει φθινόπωρο, δεν υπάρχει τίποτα. Και να μην περιμένουν τελευταία στιγμή, γιατί τα μεταφορικά από την Κίνα ανεβαίνουν, γιατί τα περισσότερα κλιματιστικά είναι σε εργοστάσια της Κίνας, η ποιότητα δεν πέφτει, όμως παραμένει η ίδια, απλά είναι όλα εκεί και ανεβαίνουν τα μεταφορικά, οπότε και οι τιμές ποικίλουν. Καζάνι που βράζει, θυμίζει το πολιτικό σκηνικό της χώρας δύο μέρες μετά τις ευρωεκλογές, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται σε κυβέρνηση και κόμματα. Ο επικείμενος ανασχηματισμός, τα εσωκομματικά φαγώματα και ο χώρος της κεντροαριστεράς αποτελούν το τρίπτυχο της θύελλας που ξέσπασε με φόντο το μεγάλο ποσοστό της αποχής που καταγράφηκε στην εκλογική αναμέτρηση. Πυρετός διεργασιών επικρατεί στο κυβερνητικό επιτελείο με τον ανασχηματισμό να βρίσκεται πρώτο πυλόν. Πέρα από τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα που όλα δείχνουν ότι θα είναι σαρωτικές και με δομικά χαρακτηριστικά, βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για τη μετεκλογική κατεύθυνση της κυβέρνησης με επεξίδα τα ηχηρά μηνύματα που εξέπεμψε η κάλπη της 9ης Ιουνίου. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι συνειδητά δεν πήγαν και όταν λέω συνειδητά ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα, οι οποίοι καθίσαν στο σπίτι τους. Τους οποίους εγώ θα έλεγα ότι ανήκουν σε μια κατηγορία υψηλότερου μορφωτικού επίπεδου, πολύ συνειδητοποιημένων πολιτών, οι οποίοι ήθελαν να πούνε στην κυβέρνηση ότι Μητσοτάκη, σου βάλαμε τον πήχη ψηλά, κοίτα να τον περάσεις. Παρέμβαση αναφορικά με τις ζυμώσεις που εκτυλίσσονται στο χώρο της κεντροαριστεράς μετά τις ευρωεκλογές της Κυριακής πραγματοποίησε ο Στέφανος Κασελάκης, εξαπολύοντας δρυμία επίθεση κατά της νέας αριστεράς. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για αποστασία και για μόρφωμα με το οποίο, όσο είναι ο ίδιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σύμπραξη δεν πρόκειται να υπάρξει, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Καζάνι που βράζει είναι η Χαριλάου Τρικούπη και αυτό αποτυπώνεται στις αντιδράσεις τελεχών της που κρίνουν μη ικανοποιητικό το εκλογικό αποτέλεσμα της Ευρωκάλπης για το ΠΑΣΟΚ, με την ηγεσία του κόμματος να δέχεται πιέσεις για προώθηση πρωτοβουλειών συνεργασίας της κεντροαριστεράς. Η παράταξή μας ξανασυστήθηκε με τους ψηφοφόρους του κέντρου, όπου αναδειχθήκαμε σε πρώτο κόμμα. Υπάρχει μια μεγάλη ασυμμετρία μεταξύ περιφέρειας και Αθήνας. Μια συμμετρία που έχουμε χρέος να αντιμετωπίσουμε άμεσα και πρέπει να ανατρέψουμε με πολιτικούς και οργανωτικούς όρους, γιατί θέλουμε ξανά να πρωταγωνιστήσουμε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να συγκαλέσει τα κορυφαία κομματικά όργανα για συζήτηση των εκλογικών αποτελεσμάτων, ώστε στη συνέχεια να ετοιμάσει το σχέδιο πρότασης για να απευθυνθεί σε στελέχη και πολιτικές δυνάμεις που τις εντάσσει στις πραγματικά προοδευτικές του κέντρου και της αριστεράς.
Οι πολίτες έστειλαν το μήνυμα της αποχής αδειάζοντας κόμματα και πολιτικούς, καθώς δηλώνουν απογοητευμένοι από ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δημιουργεί σκληρές συνθήκες καθημερινής διαβίωσης με την ακρίβεια σε όλα τα επίπεδα να κόβει το νήμα. Η ομοία αλήθεια της ελληνικής πραγματικότητας που αποτυπώθηκε στην κάλπη αποτελεί ένα μήνυμα προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις για αλλαγή πλεύσης, λένε οι πολίτες στο βίντεο που ακολουθεί. Δεν μας πείσανε. Οι πολιτικοί δεν παλεύονται με τίποτα, πραγματικά δηλαδή. Εγώ δεν ψήφισα, αποχή. Το φάντασμα της αποχής σκέπασε τελικά τις ευρωεκλογές. Οι περισσότεροι πολίτες δεν πήγαν να ψηφίσουν, επέλεξαν την παραλία, γιατί όπως λένε έχουν πια απογοητευτεί. Δεν πιστεύω κανέναν, είναι όλοι ψεύτες. Δεν λένε πράγματα που τα, δηλαδή, που τα λένε και μετά δεν τα κάνουν. Αυτό εμένα με τσαντίζει και δεν πάω να ψηφίσω. Γιατί έχω δυσαρεστηθεί, απογοητευτεί με αυτά που βλέπω, με τα ντέμπι, με όλα με αυτά και δεν είχα καρδιά να πάω πουθενά. Ο κόσμος έχει κουραστεί και δεν πιστεύει πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως την είχαμε εισπράξει το πρώτο καιρό. Διότι η ακρίβεια μας έχει κάνει να αναθεωρήσουμε τις ικανότητες της. Θεωρούσαμε ότι η Ευρώπη έχει το μάστερ στα οικονομικά. Και αυτή τη στιγμή έχουμε χρεωθεί μια ακρίβεια άνευ προηγουμένου. Και δεν βλέπω τι μπορούν να μας προσφέρουν. Άλλωστε βγήκανε οι πολιτικοί, κάνανε θέμα στην τηλεόραση όλοι, αλλά δεν μας είπανε τι μπορεί να αλλάξει τελικά. Η ανασφάλεια του κόσμου για το μέλλον ξεχυλίζει, μαζί και η αγανάκτηση που προκαλεί ακρίβεια. Κοίταξε, ο πρώτος πήρε αυτό που χρειαζόταν. Να την ακούσει λίγο, γιατί δεν έχει κάνει τίποτα. Ούτε για την ακρίβεια έχει κάνει, δεν έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με πλατφόρμες και με ψηφιακή ζητιανιά, αντιμετωπίζονται στη ρίζα τους. Έτσι. Οπότε νομίζω θα πάρει το μάθημά του. Φυσικά δεν είμαστε όπως στη Γαλλία ή στην Γερμανία, αλλά σημασία έχει ότι αρχίζει μια αυτή. Για να πω προκαταβολικά, η όλη εικόνα των αποτελεσμάτων, εσείς είστε μικροί, δεν το ξέρετε, είναι όπως παλιά απλώναμε τον τραχανά σε τραπέζι και ρωτάει τα κάποιος, εγώ, αυτό το τραχανά, ποιος μπορεί να το μαζέψει. Τότε το μαζεύανε η νοικοκυρές, η μάνα, για τα παιδιά της. Τώρα, ποιος θα το μαζέψει αυτό το τραχανά. Το λέω, καταλαβαίνετε πώς το λέω τραχανά. Πάντως, το μεγάλο ποσοστό αποχής που άγγιξε το 60% δεν φαίνεται να έκανε μεγάλη εντύπωση στους πολίτες. Όχι, η αποχή είναι η απαξίωση του κόσμου. Γιατί ο κόσμος, αφού δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, όταν το 50 έχει γίνει 27 ευρώ, γιατί να πάει να ψηφίσει. Σου λέει, δεν με αντιπροσωπεύουν. Η αποχή δείχνει και την αδιαφορία, ειδικά των νέων. Λογικό είναι. Ας κάτσουν να τις σκεφτούν οι ίδιοι. Τι πρέπει. Δίνουν πολλές φορές ερμηνείες, αλλά δίνουν τις ερμηνείες που θέλουν να ακούσουμε ή που τους βολεύει. Ενώ υπάρχουν και δεύτερες ερμηνείες που δεν τις ακούμε. Αναμενόμενα. Δηλαδή. Μεγάλη αποχή, έλλειψη ενδιαφέροντος. Να σκεφτούμε τι σημαίνει όλο αυτό. Νομίζω το οικονομικό θέμα, το βασικό. Και αφού βλέπει ότι κάτι δεν αλλάζει, έχει απαξιώσει. Τα φόπλακα για τον κλάδο τους χαρακτηρίζουν οι ιδιοκτήτες ταξί την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από το 13% στο 24%, μέτρο το οποίο θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου. Οι επαγγελματίες ζητούν τη διατήρηση του φόρου στο χαμηλό συντελεστή όπως ισχύει και στους υπόλοιπους κλάδους των μεταφορών, αλλιώς βλέπουν λουκέτα. Να παραμείνει ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ που είναι τώρα στο 13% και μετά τις 30 Ιουνίου ζητούν οι επαγγελματίες του κλάδου των ταξί, τονίζοντας ότι είναι άδικο οι υπόλοιποι κλάδοι μεταφορών να έχουν χαμηλό ΦΠΑ και σε αυτούς να αυξάνεται στο 24%. Όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, το ΦΠΑ στο ταξί αυτή τη στιγμή είναι στο 13% μέχρι τέλος Ιουνίου, μετά επανθέτει στο 24%. Αυτή τουλάχιστον είναι η πληροφορία που έχουμε ως τώρα. Αυτό γίνεται εν αντιθέσει με όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα μεταφορών που παραμένει στο 13% έως το τέλος του χρόνου και ουσιαστικά μας εξαιρεί από τις μεταφορές που είναι κάτι κατά τη γνώμη μας εντελώς λάθος. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μένουν οι αστικές συγκοινωνίες, οι πλαστικές συγκοινωνίες και όλα στο 13% και εμείς ξαναγυρνάμε στο 24%. Δεν μπορεί να καταλάβει η κυβέρνηση ότι αυτό ουσιαστικά θα επιβαρύνει το επιβατικό κοινό και ουσιαστικά γινόμαστε εισπράκτορες πάλι ενός υψηλού φόρου ΦΠΑ
για το ευρωπαϊκό κοινό. Αφενός αυτό, αφετέρου, ταυτόχρονα κάνει και ακριβότερο το ταξί στον πολίτη. Με αποτέλεσμα, εμείς αναμένουμε ότι θα μειωθεί η δουλειά μας αφού θα ξαναγυρίσει το 20%. Είναι μια επιβάρυνση τάξη του 10% παραπάνω από ό,τι υπήρχε μέχρι τώρα. Σαν κλάδος, πανελλαδικά, έχουμε ζητήσει να παραμείνει στο 13%, όπως έχει παραμείνει 13% και στις αστικές μεταφορές και σε οτιδήποτε άλλο. Γιατί με την οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή ο Έλληνας, το να ανέβει άλλο 11% το κόμισο στο ταξί είναι πλέον πολύ δύσκολο και θα γίνει ασύμφορο με τον κόσμο που το χρησιμοποιεί. Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι που υπάρχει λίγο περισσότερη κίνηση λόγω τουρισμού, ανεβαίνουν τα κόμισα και ο κόσμος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το ταξί να πάει σε πολύ μακρινές διαδρομές, καθαρά λόγω οικονομικών θεμάτων. Το ΦΠΑ είναι αυτό που είπαμε τώρα. Η φορολογία αυτή που πήγε στο προσεφορολογεί με 14,5% και έχει βάλει μέσα στο ίδιο, ας πούμε, όλα τα ταξί πανελλαδικά ότι έχουν την ίδια ίσπραξη. Δεν μπορεί να πιάνει ένα ταξί εδώ πέρα στην επαρχία την ίδια ίσπραξη με τη Χαλκιδική, με την Μύκονο, με τα πολύ τουριστικά μέρη που πιάνουν 10 φορές περισσότερο από εμάς. Και καλό θα ήταν η φορολογία να ξεκαθαριστεί και να μην είναι όλοι μαζί το ίδιο και να πηγαίνει λόγω στις περιοχές και το μόνιμο πληθυσμό. Και αν υπάρχουν ΕΤΕΗ, αν υπάρχουν σχολές, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Πώς τονίζουν, αν αυξηθεί ο ΦΠΑ από το 13 στο 24, αναγκαστικά θα αυξηθούν και τα κόπιστρα με αποτέλεσμα ακόμη λιγότεροι πελάτες να προτιμούν το ταξί για να μετακινηθούν. Κάτι τέτοιο φυσικά θα είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τον κλάδο, ενώ θα επιβαρύνει οικονομικά και τους πολίτες και ιδιαίτερα τους ευάλωτους οικονομικά και μάλιστα σε μια περίοδο όπου θα υπάρξει μεγαλύτερη κίνηση και λόγω των καλοκαιρινών προορισμών, δηλαδή των μετακινήσεων στις παραλίες και στα παραθαλάσσια μέρη, αλλά και λόγω της αύξησης του τουρισμού. Λαμβάνεται στο νομοσχέδιο το φορολογικό, το καινούργιο. Άρα ακολουθεί τον παραλογισμό του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, το οποίο μοιάζει τόσο πολύ με τις προτάσεις Κατρούγκαλου προεκλογικά και φαίνεται ότι δεν υπάρχει διαφορά με την αλλαγή κυβερνήσεων. Το και το κλάδο. Είναι πλήγμα στο πορτοφόλι του πελάτη μας πρώτα. Και εννοείται ότι είναι πλήγμα και για μας. Για μένα είναι η συνέχεια ενός παραλογισμού που ξεκίνησε με το καινούργιο φορολογικό νομοσχέδιο που πλήττει το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών. Από εκεί και έπειτα, όταν ακούμε μία φήμη, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνεται. Αν λοιπόν αυτό συμβεί, ο δικός μας κλάδος έχει καταστραφεί πλέον. Και όχι μόνο ο δικός μας κλάδος. Και αδυνατόν να κατανοήσω πώς αυτοί που υποτίθεται γνωρίζουν καλύτερα από εμάς τι πρέπει να γίνει, δεν καταλαβαίνουν ότι το μόνο που πετυχαίνουν είναι να φτωχοποιούν τον ελεύθερο επαγγελματία και να τον οδηγούν στο λουκέτο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και πάμε στις πανελλαδικές, καθώς συνεχίστηκαν οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών σχολείων της χώρας. Πάμε να δούμε πώς περιγράφουν τα θέματα καθηγητές από φροντιστήρια της Ηλίας. Σήμερα, οι μαθητές του ΕΠΑΛ στο τμήμα πληροφορικής εξετάστηκαν στο μάθημα του προγραμματισμού, στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Και εκείνο που διαπιστώσαμε, σύμφωνα με τα θέματα, είναι ότι το πρώτο θέμα κάλυπτε μεγάλο εύρος της θεωρίας της ύλης του μαθήματος, δεν θα δυσκόλευε αρκετά τους μαθητές, ήταν μια ροή θεμάτων τα οποία για καλούς διαβασμένους μαθητές πήγαιναν όλα καλά. Στο θέμα Β, πάλι οι μαθητές εξετάζονταν στη θεωρία, αλλά πλέον υπομορφή ασκήσεων, ώστε να ελέγξουν ουσιαστικά οι διορθωτές ότι έχει γίνει σωστή και καλή εμπέδωση της θεωρίας. Το τρίτο και το τέταρτο θέμα ήταν θέματα αναμενόμενα, που βασίζονταν καθαρά στην κατασκευή, δημιουργία ενός προγράμματος. Στην πρώτη περίπτωση ήταν με απλή χρήση μεταβλητών για την έβρεση βασικών τεχνικών και αποτελεσμάτων, ενώ στο τέταρτο θέμα το αναμενόμενο ήταν η χρήση αρχείων και ουσιαστικά η χρήση ληστών ώστε να μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Για τους μαθητές που ολοκλήρωσαν την εξέτασή τους ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και καλά αποτελέσματα, σε όσους συνεχίζουν καλή δύναμη, καλή προσπάθεια. Σήμερα οι μαθητές στον τομέα υγείας του ΕΠΑΛ εξετάστηκαν στο μάθημα υγιεινή μικροβιολογία. Οι περισσότεροι μαθητές βγήκαν με χαμόγελα από το εξεταστικό κέντρο. Τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, κάλυπταν ένα μεγάλο μέρος της ύλης, όμως αφορούσαν κομμάτια της θεωρίας που παραδοσιακά δεν δυσκολεύουν τους μαθητές. Η κριτική ικανότητα που απαιτείτο ήταν σε συγκεκριμένα ζητούμενα, κυρίως το ΔΕΛΤΑ θέμα,
στα επαγγελματικά νοσήματα, που είναι ένα από τα κεφάλαια που παραδοσιακά δεν δημιουργούν προβλήματα. Με το μάθημα αυτό, οι υποψήφοι του τομέα υγείας τελειώνουν και ξεκινάει για αυτούς το καλοκαίρι. Οπότε, να ευχηθούμε καλά αποτελέσματα και να τονίσουμε για μια ακόμα φορά ότι υπάρχουν πολλές επιλογές και πολλές εναλλακτικές και ότι αυτό θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία και όχι μονόδρομος. Σήμερα οι μαθητές του ΕΠΑΛ εξετάστηκαν στο μάθημα αρχές οργάνωσης και διοίκησης. Τα θέματα δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Επικεντρώθηκαν κυρίως στο πρώτο και στο τέταρτο κεφάλαιο. Το τέταρτο κεφάλαιο θα επισημάνω ότι δεν είναι το αγαπημένο των μαθητών. Έχει μεγάλη δυσκολία στην έκφραση και δυσκολεύονται οι μαθητές να το αποστηθήσουν. Επίσης, τα δύο ερωτήματα που αφορούσαν το τέταρτο κεφάλαιο ήταν δύσκολο από τους μαθητές να αναγνωρίσουν ποιο συγκεκριμένο κομμάτι έπρεπε να γράψουν. Έτσι λοιπόν, το σημερινό διαγώνισμα απαιτούσε πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές με πολύ καλή αποστήθηση και πολύ καλή έκφραση. Η άσκηση που τους έβαλαν δεν παρουσίασε ιδιαίτερες δυσκολίες, ούτε η πρώτη ομάδα θυμάτων που αποτελείται από ερωτήσεις σωστό-λάθος και πολλαπλής επιλογής. Πιστεύουμε ότι οι μαθητές έχουν πάει καλά, ήταν το τελευταίο μάθημα για αυτούς σήμερα και τους εύχομαι καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, πέρα από το να σας θυμίσω ότι τη Δευτέρα 17 Ιουνίου στην ώρα 6 έχουμε την εκδήλωσή μας, εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού. Είναι μια ανοιχτή εκδήλωση που θα γίνει στο συνεδριακό κέντρο της Νομαρχίας. Και θεωρούμε ότι είναι καλό θα ήταν να η παρουσία σας είναι, θα ήταν πολύ ευχάριστο να σας δούμε και να σας περιμένουμε, γιατί να μην ξεχνάμε ότι σε λίγες μέρες οι μαθητές θα κληθούν να συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο και αυτό δεν είναι μια απλή διαδικασία. Θα ήταν καλό να ενημερωθούν για τις σχολές που πρόκειται να επιλέξουν και σίγουρα θα πάρουν πολύ σημαντικές πληροφορίες από τους καλύτερους. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις που έρχονται από τον υπόλοιπο κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Την παρέτησή του ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάνδερ Ντεκρό μετά τη συντριπτική διπλήτα του κόμματός του στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές κάλπες. Οι Φλαμανδοί Φιλελεύθεροι έπεσαν κάτω από το 7%. Εμείς οι Φιλελεύθεροι είμαστε μάχημοι και πεισμωμένοι. Είμαι πεπισμένος ότι θα σταθούμε ξανά στα πόδια μας. Βλέπω έναν απίστευτο αριθμό νέων στελεχών τις τελευταίες εβδομάδες και είμαι πολύ αισιόδοξος από αυτή την άποψη. Παρά τις δημοσκοπήσεις που προέβλεπαν ότι το ακροδεξιό αντιμεταναστευτικό κόμμα θα γινόταν η κύρια πολιτική δύναμη στη χώρα, η δεξιά εθνικιστική Νέα Φλαμανδική Συμμαχία διατήρησε την πρώτη θέση με ποσοστό 22%. Το Vlaams Belang ήρθε δεύτερο με 17,5%. Είναι σημαντικό στις μέρες μας να δώσουμε στη Φλάνδρα μια διαφορετική κατεύθυνση. Το Βέλγιο είναι παρελθόν, η Φλάνδρα είναι το μέλλον. Ο φλαμανδικός λαός χρειάζεται μια νέα κυβέρνηση που να είναι φλαμανδική και δεξιά. Τα αποτελέσματα της Κυριακής ανοίγουν το δρόμο για τις παραδοσιακά περίπλοκες διαπραγματεύσεις με στόχο το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού σε μια χώρα βαθιά διαιρεμένη ανάμεσα στη γαλλόφωνη Βαλωνία και την ολλανδόφωνη Φλάνδρα. Όλα τα παραδοσιακά κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Vlaams Belang. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και το κόμμα της στα αδέλφια της Ιταλίας σημείωσαν μεγάλη νίκη στις ευρωεκλογές της Κυριακής. Το 28,5% που εξασφάλισαν της επιτρέπει να ενισχύσει την θέση της τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε αντίθεση με τους περισσότερους ομολόγους της. Πρόκειται για ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που είχαν συγκεντρώσει στις βουλευτικές εκλογές του 2022 που άνοιξαν την πόρτα για την εξουσία στη Μελόνι. Την ώρα μάλιστα που η συμμετοχή στις φετινές ευρωεκλογές ήταν η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ιταλία, αφού περιορίστηκε κάτω του 50%. Οι σημερινές εκλογές για την Ιταλία έχουν δύο ουσιαστικές έννοιες. Για την ίδια την Ιταλία ήταν μια επίδειξη υποστήριξης και δύναμης της σημερινής κυβέρνησης μετά από σχεδόν δύο χρόνια από την εκλογή της, κάτι που προκαλεί έκπληξη για την Ιταλία. Και η δεύτερη ήταν στην Ευρώπη, καθώς επιβεβαίωσε τον ρόλο της Μελόνι ως πιθανής γεφυροποιού μεταξύ της κεντροδεξίας και της σκληρής δεξιάς.
Από την αντιπολίτευση, το Δημοκρατικό Κόμμα βγήκε επίσης πιο δυνατό από αυτές τις ευρωεκλογές, μειώνοντας την διαφορά από τα αδέρφια της Ιταλίας στις 4 μονάδες. Η ψηφοφορία σκιαγραφεί ένα πολεμένο πολιτικό τοπίο, καθώς όλα τα άλλα κύρια κόμματα, συμπεριλαμβανομένης της Λέγκα, του Σαλβίνη και του κινήματος των Πέντε Αστέρων, απέτυχαν να πετύχουν μεγάλα κέρδη ή δεν είχαν καθόλου κέρδη. Ήταν λίγο έκπληξη η ανωδική τάση που υπήρξε σε ορισμένα κόμματα και η αρνητική σε άλλα. Ειδικά ήταν μια ενίσχυση της υποστήριξης για τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, που είναι το κυβερνητικό αδέλφια της Ιταλίας, της Μελώνη και αντιπολίτευση του Δημοκρατικού Κόμματος. Και τα δύο μεγάλα κόμματα συνεπώς βγαίνουν πιο δυνατά. Είναι επίσης αποτέλεσμα υπέρ της σταθερότητας του πολιτικού συστήματος, πράγμα που προκαλεί έκπληξη γιατί σημαίνει ότι τα δύο άλλα κυβερνώντα κόμματα που κυβερνούν με την Μελώνη δεν δείχνουν να έχουν κίνητρο πλέον να ρίξουν την κυβέρνηση και να πάει μετά η χώρα σε εκλογές. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας έφτασε στο τέλος του. Για ό,τι συμβαίνει στην Ηλία και τον υπόλοιπο κόσμο επισκεφτείτε το patrisnews.com. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς, τεχνικούς και δημοσιογράφους, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.